Γεια σας. Η κουκλίτσα μας έχει τελειώσει. Όπως βλέπετε, κέντυσα και τα μάτια, έχω περάσει τα νήματα για τα μαλλιά της και μας έμεινε να πλέξουμε το φορεματάκι της. Το φόρεμα το έχω πλέξει με ένα σχέδιο το οποίο βοηθάει να φουσκώνει εδώ λίγο για να μπορεί να κρατήσει το μωράκι μέσα. Ας ξεκινήσουμε να το πλέκουμε. Ξεκινάμε από πάνω. Έχω κάνει μία αλυσίδα με 36 αλυσίδες. Γιατί τόσα θα είναι τα ποδαράκια που θα πλέξουμε. Όμως εδώ θα κάνω άλλες 6 αλυσίδες για να σχηματίσω την κουμπότρυπα για το κουμπάκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Τώρα θα πλέξουμε 36 ποδαράκια, ένα σε κάθε αλυσίδα. Πλέξαμε 36 ποδαράκια και τώρα στο τέλος θα ενώσουμε τις δύο άκρες μας με ένα βουβό και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε γύρω-γύρω. Ενώνουμε στο πρώτο ποδαράκι. Το φορεματάκι το πλέκω με νήμα που είναι πολύχρωμο, πάλι βαμβακερό βέβαια, και με το βελονάκι 2,5. Πλέξαμε την πρώτη σειρά. Στη δεύτερη σειρά θα πλέκουμε άριχτα. Θα πλέξουμε άριχτα. Κάνουμε μία αλυσίδα και στο ίδιο ποδαράκι, στο πρώτο μας ποδαράκι, θα πλέξουμε το πρώτο άριχτο. Εδώ τώρα σε αυτή τη σειρά θα πλέξουμε 4 άριχτα, θα κάνουμε 6 αλυσίδες, θα αφήσουμε άπλεχτα 10 ποδαράκια για να σχηματιστεί η μασχάλη από το φόρεμα. Θα πλέξουμε 8 άριχτα, 6 αλυσίδες, 10 θα αφήσουμε και 4 άριχτα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 άριχτα, 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, θα αφήσουμε 10 ποδαράκια άπλεχτα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θα πλέξουμε 8 άριχτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά,
8. 6 αλυσίδες. 6. 10 άπλεκτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και θα πλέξουμε 4 άρρηχτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ενώνουμε με βουβό στο πρώτο άριχτο. Μία αλυσίδα. Και τώρα θα πλέξουμε γύρω-γύρω 28 άριχτα, 4, 6 στην αλυσίδα, γύρω-γύρω θα πλέξουμε 28 άριχτα. Από ένα άριχτο εδώ σε κάθε αλυσίδα μας. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε, έξι, οχτώ άριχτα εδώ, έξι άριχτα στην αλυσίδα μας. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Και τα τελευταία 4. Στο τέλος κάθε σειρά, σε όλο το φόρεμα, ενώνουμε με βουβό. Και πλέκουμε πάντα και στην ίδια θηλιά στην οποία έχουμε κάνει το βουβό. Βουβό, μία αλυσίδα και τώρα θα πλέξουμε 3 γύρους από 28 άριχτα σε κάθε γύρο.
Τελειώσαμε με το μπούστο της του φορέματος και τώρα θα αρχίσουμε να πλέκουμε ποδαράκια. Αφού κάναμε το βουβό, κάνουμε δύο αλυσίδες και στο ίδιο πόντο θα πλέξουμε δύο ποδαράκια. Το ίδιο θα κάνουμε γύρω-γύρω και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 56 ποδαράκια. Σε κάθε πόντο μας 2 ποδαράκια. Πλέξαμε 28 αυξήσεις, θα ενώσουμε στο πρώτο ποδαράκι, όχι στην αλυσίδα, πάντα ενώνουμε στο ποδαράκι. Δύο αλυσίδες. Σε αυτή τη σειρά τώρα θα δουλεύουμε μόνο στην πίσω θηλιά, μόνο εδώ. Είμαστε εδώ και ταυτόχρονα θα κάνουμε 28 μειώσεις. Λοιπόν, πλέκουμε εδώ. Ένα. Δύο και τώρα τα κλείνουμε. Αυτή είναι η μείωση με ποδαράκια. Ας την ξαναδούμε. Τυλίγουμε τη κλωστή. Πλέκουμε το μισό ποδαράκι. Δεν το ολοκληρώνουμε. Ξανατυλίγουμε κλωστή. Έχουμε εδώ δύο μισοδουλεμένα ποδαράκια. Και τα κλείνουμε. Συνεχίζουμε έτσι γύρω-γύρω. Πλέκοντας μόνο στην πίσω θηλιά. Τελείωσε και τελευταία μείωση. Ενώνουμε στον πρώτο μας πόντο. Δύο αλυσίδες. Και τώρα θα επαναλάβουμε την πρώτη μας σειρά από ποδαράκια. Δηλαδή θα πλέκουμε σε κάθε πόντο μας 2 ποδαράκια. Και συνεχίζουμε έτσι γύρω-γύρω. Όπως βλέπετε, όταν πλέκουμε τις αυξήσεις, 2-2 δηλαδή τα ποδαράκια μας, πλέκουμε και στις δύο θηλιές. Όταν πλέκουμε μειώσεις, πλέκουμε μόνο στο πίσω ποδαράκι. Οπότε γίνεται αυτό το σχεδιάκι. Τώρα αυτό θα το επαναλάβουμε 4 φορές.
ας το δούμε έτσι. Θα το επαναλάβουμε 4 φορές για να έχουμε το μήκος που θέλουμε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τελειώσουμε με σειρά στην οποία έχουμε τις αυξήσεις για να κάνει το άνοιγμα. Αφού πλέξουμε το φορεματάκι, πλέκουμε ένα κουμπάκι με μαγικό κύκλο μέσα στον οποίο κάνουμε 6 ή 7 άριχτα. Το ράβουμε εδώ και εδώ, όπως βλέπετε, για να μαζεύει το φόρεμα έχω πλέξει μία αλυσίδα. Έπλεξα ένα λουλουδάκι με μαγικό κύκλο, το έραψα το λουλουδάκι εδώ και από το κέντρο του κύκλου πέρασα την αλυσίδα μου ώστε να μπορώ να σουρώνω το φόρεμα για να κρατάει εδώ στην κυλίτσα το μωράκι. Το μωράκι το έπλεξα πολύ μικρό και προσπάθησα να μην το γεμίσω πολύ ώστε να μπορεί να διπλωθεί και να μπει εδώ στο φορεματάκι. Γεια σας.